Τώρα, Φώτης Νάκος. Ε, πάμε. Ναι, Φώτης Νάκος, flash.gr. Καλημέρα, Φώτη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Φώτη. Ακούσατε την είπε ο κ. Γκανάς. Μην ανησυχείτε. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά χθες υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Ήταν πάρα πολύ αισθητός και βέβαια εντάξει. Ένα σεισμός πάντοτε είναι κάτι που μας προκαλεί ανησυχία γιατί είναι κάτι που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, πότε θα συμβεί, πότε να προετοιμαστούμε. Ναι. Ας τα λάβει υπόψη η πολιτεία και ας δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πρώτο μας θέμα είναι οι αμερικανικές εκλογές. Ξεκινάμε από σήμερα και θα συνεχίσουμε και αύριο. Καθ' όλη τη μέρα θα μεταδώσουμε live σε 24ωρη βάση όλα τα αποτελέσματα. Είναι κρίσιμες οι αμερικανικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μια μάχη αμφίρροπη με συνεχείς ανατροπές. Το παρακολουθούμε με τις ανταποκρίσεις μας, με τα ρεπορτάζ μας και είναι μια εξέλιξη που θα κρίνει και την πολιτική και ειδικά τώρα που έχουμε τόσες εστίες ανησυχίας στη γεωπολιτική σκακέρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος θα είναι την επόμενη ή μάλλον το Γενάρη που θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα, το νέος πρόεδρος της Αμερικής. Ναι. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το ποιον σκέφτεται ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει καταλήξει ένα προφίλ που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flash.gr δεν είναι κάποιο από τα ονόματα που βγει στην επιφάνεια. Να ρωτήσουμε κάτι, ξέρουμε αν είναι άντρας ή γυναίκα, να πάμε σε αυτά. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να είναι να κινείται στον χώρο της κεντροδεξιάς, να είναι νέος σε ηλικία και να είναι και στον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη να μην αποκλειστεί. Το νέο σε ηλικία της κάτω των 70, κάτω των 60, πάνω των 50. Θα έλεγα ότι εκεί στο 50, 45 με 55 είναι η ηλικία που ψάχνει ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια σοκλή στην οποία... Είμαστε, ψάχνει. Να ξέρετε, εγώ και ο Νίκος, είμαστε 45 με 50. Ναι, αλλά λοιπόν, εμείς, ενδιαφέρεστε. Εμείς κινούμαστε σε όλο το πλαίσιο. Δεν έχουμε, όλο το φάσμα. Σε όλο το φάσμα, δεν είμαστε κεντροδεξιά. Δεν ξέρω, είμαστε... αν τον διευκώ, αν ψάχνει και δεν βρίσκει δηλαδή... Αριστερό και προδεξιά. Τα κριτήρια υπάρχουν αναλυτικά μέσα, οπότε δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια. Τώρα, και τώρα. Μέρα... Θα μπω flash.gr να δω τα κριτήρια για να δω αν μπορώ να αυτοπροταθώ. Και. Και κλείνουμε με μια είδηση που βγήκε, μια έκτακτη είδηση. Πέθανε ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Quincy Jones. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει συνεργαστεί από τον Frank Sinatra, τον Michael Jackson, τον Lionel Richie. Και για όσους λίγο μεγαλύτερη ηλικία, είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον Lionel Richie βγάλουν το φιλανθρωπικό τραγούδι We Are the World που έκανε ρεκόρ εισπράξεων για τα παιδιά της Αφρικής, μια φιλανθρωπική ενέργεια. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι του με τους οικείους του και είναι ένας άνθρωπος που είχε αναχθηριστεί από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες στη τζαζ και από το περιοδικό Time. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη. Καλημέρα. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα. Καλημέρα.